αυτή την ιστορία, κύριε Διευθυντά, γιατί προβαίνετε σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου? Λοιπόν, θα σας παραθέσω τα πραγματικά περιστατικά Ναι. έως έχουν βάσει των δικογραφιών που έχουν προκύψει για αυτή την ιστορία Μάλιστα. για τα 261 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πολλά περισσότερα νομίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν, νομίζω ότι το ΕΒΔ εκδικούσε αρκετά χρήματα από το Δήμο για τις γεωτρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Όπου κάνω λάθος, με διορθώνετε, δεν το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα ή δεν το θα θυμάμαι. Σας πω, εγώ, ναι. Μαρία, θα σου μιλήσω ναι, ναι, τώρα, θα ναι. σας μιλήσω για τα συγκεκριμένα. Για τα συγκεκριμένα, ωραία. Πώς πάμε. Έχουν προκύψει και ναι. από τι έχουν προκύψει τα 261 χιλιάρικα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα χρέη δεν είναι τωρινά και δεν έχουν σχηματιστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν βγει από τους λογαριασμούς που είχαν προκύψει μέχρι το 2018, οι οποίοι αφορούν καταναλώσεις μέχρι 31-12 του 2018. Είναι παλιά τα υπόλοιπα αυτά, mm-hmm. τα οποία το ΕΒ τα διεκδίκησε στις 14 Μαΐου του 20 με αγωγή που έκανε προς τον Δήμο Ιεράπετρας. Mm-hmm. Αφού είδε και απόειδε το ΕΒ ότι δεν πληρωνόταν αυτά τα υπόλοιπα, προέβηκε σε αυτή την αγωγή 14 Μαΐου του 20 για οφειλές που είχαν συσσωρευτεί μέχρι 31-12 του 18. Από εκεί και πέρα, μετά την αγωγή, για να μην πάμε στα δικαστήρια, γιατί δεν είναι και σωστό τώρα να αντιδικούν δύο οργανισμοί. Που είναι κέρι και οι δύο, έτσι το συζητώ. Ναι, που είμαστε εδώ στην ίδια πόλη, για τα ίδια. Δεν ήταν σωστό. Προβήκαμε σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, η οποία έγινε 22 Δεκεμβρίου του 2021, κατατέθηκε στη Νεάπολη. Mm-hmm. Συμβιβαστήκαν δηλαδή τα δύο μέρη, ότι το ένα χρωστάει και το άλλο δέχεται να πληρώσει. Ναι, αποδέχθηκε το χρέος, τέλος πάντων. Αποδέχθηκε το χρέος, ναι. Mm-hmm. Το περιμέναμε. Αποδέχθηκε, αλλά δεν πληρώθηκε αυτό το Όχι. χρέος, έτσι. Και μιλάμε τώρα για ένα χρέος δεκαετίας. Να. Εάν δηλαδή στους τελευταίους λογαριασμούς 31 Δεκάτου του 18 υπήρχε συσσωρευμένο αυτό το χρέος, καταλαβαίνετε ότι είχε ξεκινήσει να συσσωρεύεται από πιο παλιά. Mm-hmm. Να. Ο Δήμος παρόλο που τα είχε σπράξει τα λεφτά, και μάλιστα... Κύριε Μελάκη, να κάνω μια διευκρίνηση σε αυτό. Ναι. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Δήμος έχει και κομμάτι άρδευσης, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Για ποια αρδευόμενα, ας πούμε, κομμάτια έχουμε αυτό το χρέος, το οποίο έχει πληρώσει ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος, οι καταναλωτές, τέλος πάντων, του νερού, ναι, του Δήμου, είναι πληρωμένα αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πληρωθεί ο τοπικός οργανισμός εγγύρων βελτίωσεων. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι στο Δήμο και όχι στον ΤΟΕΒ? Για ξεκαθαρίστε μας το λίγο για να καταλάβουμε. Αυτά τα χρήματα προέρχονται από την άδρευση του κάτω χωριού και της Μακρυλιάς, που τα δίνω εμείς στο νερό και το διαχειρίζεται ο Δήμος στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Ενώ είναι παλιά υπόλοιπα, τα έχουμε πουλήσει, τα έχει ο Δήμος αγοράσει, τα έχει εισπράξει από τους καταναλωτές του, από τους αγρότες του, δεν μας τα έχει αποδώσει. Γι' αυτό, αφού η υπομονή είχε εξαντληθεί, προφανώς προέβηκαν μετά από σε αγωγή το 2020, επαναλαμβάνω. Να. Το ποσό τότε της αγωγής ήταν 360.000. Από εκεί και πέρα μέχρι το συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, το ποσό κατέβηκε στα 260.000. Συμβιβάστηκε ο Δήμαρχος μαζί με το δικό μας τον Πρόεδρο και πήγαμε στη Νεάπολη και υπογράφηκε αυτή η επίλυση ένδικης διαφοράς. Έκτοτε όμως περιμέναμε τα χρήματα για άλλα δύο χρόνια, πάλι δεν έγινε τίποτα. Να. Με αποτέλεσμα να αναγκαστικά να πρέπει να προβούμε σε διαταγή πληρωμής. Βγάλαμε τις διαταγές πληρωμής, τις επιδώσαμε. Η πρώτη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στην κυρία Χάτζη Μαρκάκη. Αρμόδια των οικονομικών. Την αρμόδια αντιδήμαρχος, αντιδήμαρχο. Αυτό έγινε
21 Νοεμβρίου του 2022. Περιμέναμε πάλι κάπως δύο μήνες, επιδώσαμε και τη δεύτερη διαταγή πληρωμής στην κυρία Δώρα Χριστοδηλοπούλου. Mm-hmm. Αυτές τώρα δεν ξέρω, ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, δεν ενημερώθηκε, τι κάνουν εκεί στις οικονομικές mm-hmm. υπηρεσίες. Mm-hmm. Δεν είχαν καμία επικοινωνία, παρόλο τους επιδώσαμε τη διαταγή πληρωμής, καμία επικοινωνία με, με τον πρόεδρο, mm-hmm. με τον ΤΟΕΒ, με τον διευθυντή. Mm-hmm. Αγνοηθήκαμε, δηλαδή επιδεικτικά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί φανταστείτε τώρα σε εσάς να σας βγάλω μια διαταγή πληρωμής, να σας την επιδώσουν και αγρονιγόραζον. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Αυτός ο συμβασμός ο οποίος έγινε τότε στη Νεάπολη, είχε κάποιο χρονικό ορίζοντα για να μπορέσει να αναφερόταν κάποιος χρονικός ορίζοντας? Όχι, ο ένας του έλεγε ότι χρωστάει και όλος ότι αποδέχεται ότι χρωστάει. Ούτε δεν κουκούρεμα υπήρχε. Έγινε, κύριε Μιλωνάκη, στο ποσό. Έγινε 10.000 ευρώ, έγινε ένα κούρεμα, το οποίο αφορούσε υπερκαταναλώσεις που είχαν γίνει, mm-hmm. υπερβάσεις δηλαδή, no. για τα έτη, σας επαναλαμβάνω, του 18, no. δεν είναι το ρινό το χρέος. No. Το χρέος, για να είμαστε δίκαιοι, από το 18 και μετά εξυπηρετείται πάρα πολύ σωστά από το Δήμο. Mm-hmm. Αυτά ήταν παλιές αμαρτίες. Δεν είπαν λοιπόν ούτε γιατί κάποια δικαιολογία, κάτι, γιατί δεν πληρώθηκε αυτό το ποσό από τη στιγμή που το αποδέχεται και ο Δήμος ότι χρωστάω. Υπάρχει η δικαιολογία και έτσι το ερμηνεύει η Οικονομική Υπηρεσία, ότι δεν μπορούσε η Επίτροπος να τους το δώσει, διότι είχαν υπερβεί την κατανάλωση λόγω λειψιδρίας. Την δικαιολογία ισχυρίζονται. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως η κυρία Χατζημαρκάκη, η αντιδήμαρχος, είπε ότι προημερών την προηγούμενη εβδομάδα mm-hmm. Ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών να δει αν τους βγάλουν το κονδύλι για να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Αλλιώς λέει θα τα πληρώνουν από το λογαριασμό του Δήμου. Να. Εξάλλου και ο λογαριασμός του Δήμου είναι μια χαρά σύμφωνα με τις δηλώσεις της ότι οικονομικά δεν χρωστάει πουθενά ο Δήμος. Ναι, αυτό έχω ακούσει και μάλιστα έχει πλεώνασμα. Κάπως ότι έχει και πλεώνασμα. Ναι. Ότι είναι πλεωνασματικός. Ναι. Άρα από τότε θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί. Γιατί εμείς από τότε τους πουλάμε 10 λεπτά το νερό, αυτό το χρέωνε 54. Πρακτικά δηλαδή σημαίνει ότι έχουν πολλαπλή ίσπραξη αυτών των χρημάτων που μας χρωστάνε και όφυλαν από τότε, από παλιά, να τα είχαν εξοφλήσει. Αλλά λέει άφησε, από ό,τι καταλαβαίνω, άφησε το Δήμο, ο Δήμος τον ΤΕΒ άφησε να του χρωστάμε. Να. Γιατί δηλαδή τα ισπραγμένα τα χρήματα. Και μια είδηση. 10 λεπτά το χρεώνετε εσείς στο Δήμο, 54 το μεταπούλι. Ναι, άμα δείτε το λογαριασμό σας, Μαρία, άμα δείτε το λογαριασμό, αυτό λέει. Μάλιστα. 54 λεπτά. Δηλαδή αυτό τώρα ούτε ο ΤΟΕΒ δεν είναι. 400% επάνω έτσι. Είναι αυτό. 5,5 φορές πάνω είναι. Ναι. Πρακτικά Άρα. Σημαίνει ότι έχουν εισπράξει 1 εκατομμύριο από αυτά τα 260.000. Πρακτικά. Να. Αλλά έπρεπε να έχει εξοφληθεί από παλιά. Έπρεπε να έχουν εξοφληθεί. Να βρουν ένα τρόπο, να βρουν μια φόρμουλα. Να. Στα οικονομικά τους να μας πληρώσουν. Να βρουν μια φόρμουλα με την Επίτροπο, να. Ναι, τέλος πάντων έπρεπε να έχει πληρωθεί αυτό το χρέος, το οποίο σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς τώρα, δηλαδή δεν είναι ούτε ηθικό ούτε τίμιο να βγάλουμε τα ρολόγια στους αγρότες, που είναι μέλη μας, για 90% ευρώ να τους βγάλουμε το ρολόι. Και να μας χρωστά, απ' την άλλη ο Δήμος, να μας χρωστάει τόσα λεφτά, που τα έχει σπραγμένα. Έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να μας τα πληρώσουν. Ναι, και σίγουρα θα μπορούσε να είχαν προβεί και σε κάποια ρύθμιση όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε με αυτή τη ρύθμιση να είχε τουλάχιστον μειωθεί, ή αν όχι εξοφληθεί το ποσό αυτό. Και όταν αυτό τώρα η μεταπόληση κάπου κάτι μου κάνει τώρα, έτσι, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλωνάκη, γιατί σε αυτές τις περιοχές λέμε τώρα διαχειρίζεται ο Δήμος το νερό και όχι ο ΤΟΕΒ, από τη στιγμή που είναι εκτός ζώνης. Είναι εκτός ζώνης. Είναι εκτός ζώνης του ΤΟΕΒ γι' αυτό. Κατάλαβα. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια, υπάρχει συνεργασία άψογη με το Δήμο, εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτά τα χρέη είναι παλιά συσσωρευμένα χρέη, τα οποία όμως ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ δεν μπορούσε να τα χαρίσει στο Δήμο, γιατί ούτε ο Δήμος τα χάρισε, τα εισέπραξε ο Δήμος τα λεφτά αυτά. Και είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο,
υπόλογο απέναντι στη Γενική Συνέλευση, απέναντι στους καταναλωτές, mm-hmm. Τους δικούς του, δηλαδή τα μέλη του, τα οποία τους βγάζει τα ρολόγια μα δεν πληρώσουν. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε εκ του νόμου να προβούμε σε αυτές τις mm-hmm. καταστάσεις. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, παιδί μου, είναι γιατί ενώ είχαμε πει να θα πληρωθούν τα λεφτά την τελευταία στιγμή, λέει, μας τα έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα τους επιδίδουμε. Δηλαδή βρίσκουν συνεχώς κάποιες δικαιολογίες. Ναι, και χρόνο, χρόνο. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή είναι χρόνο κερδίζουν. Ή μετά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ενώ έχουν παραλάβει, ενώ ήξεραν από τον Νοέμβριο ότι έχει βγει διαταγή πληρωμής, τους κάναμε την επίδοση τέλη Νοεμβρίου στην κυρία Χατζημαρκάκη, ούτε ένα τηλέφωνο κάποιος να ενδιαφερθεί, να πει, να δει τι γίνεται, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, γιατί τον βγάλατε τη διαταγή πληρωμής. Μετά ξανά επίδοση πάλι μετά το τέλη Ιανουαρίου, έχουν περάσει πάλι 2 μήνες, καμία επικοινωνία. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ τώρα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Όταν έχετε στην επικοινωνία που είχατε με την αντιδήμαρχο, την κυρία Χατζημαρκάκη, ουσιαστικά επέριψε και ευθύνες στον ΤΟΕΒ για τη μην ίσπραξη του ποσού αυτού, ναι. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών... Να σας πω που είναι η... Να σας πω που... Για τις κατεύθυνες στο Υπουργείο Εσωτερικών, για τις εκτακτές. Δεν θα σχολιάσω τι είπε η Χατζημαρκάκη, τι έλεγε προχθές στο ράδιο. Ονοώ. Αλλά εκεί που υπάρχει ευθύνη στον ΤΟΕΒ είναι ότι έπρεπε από το 2018 να προβεί από τότε σε αυτά τα μέσα. Αφού είδε ότι μια δεν πληρώνεται, τη μια χρονιά, τη δεύτερη χρονιά δεν πληρώνεται, την τρίτη δεν πληρώνεται, κάπως έπρεπε απ' την άλλη να βγάλει τα ρολόγια στα μέλη του για 90% ευρώ, έπρεπε να βρουν μια φόρμουλα τότε. Αλλά όχι ότι οι νομικές μας υπηρεσίες δεν έπραξαν τα δέοντα. Ναι, μια χαρά τα έπραξαν. Γιατί ουσιαστικά σας έβαζε ενδιάμεσο να διεκδικήσετε τα χρήματα τα οποία θα εισέπρατε πάλι ο Δήμος για να μπορέσει να σας αποπληρώσει το χρέος. Αυτό καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά διμηνήθηκε από την πλευρά του Δήμου. Έπρεπε να υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση όπως αυτή η συμβιβαστική επίλυση ένδειξης διαφοράς που υπογράφηκε. Μάλιστα. Το Δεκέμβριο του 2021 έπρεπε να υπάρχει αυτό. Για να πάνε μετά αυτοί με τη σειρά τους να πούνε: έχουμε αυτό εδώ πέρα το χρέος του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας παρακαλώ, πληρώστε με. Το οποίο βέβαια και αυτό πάλι τι σημαίνει πρακτικά. Δηλαδή, εγώ πληρώνω το λογαριασμό το δικό μου στο σπίτι μου. Έρχεται μετά πάλι το Υπουργείο και ζητάνε λεφτά από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτά τα χρέη. Και καλούμε εγώ πάλι, σαν πολίτης φορολογούμενος, να ξαναπληρώσω. Μάλιστα. Εγώ τα πληρώνω. Δεν έχει το Υπουργείο Εσωτερικών ένα κοφτήριο σε χρήματα να λέει να κόψω χρήματα, να μοιράσω. Τη στιγμή που τα έχει πράξει στο πενταπλάσιο. Δηλαδή θέλετε διπλάσιο, θέλετε τριπλάσιο, τα έχει πράξει. Τέλος πάντων, έχει βγάλει και κέρδος, ας πούμε, ο Δήμος από αυτή τη δουλειά. Έτσι. Όφιλε να έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις. Και επίσης, γιατί δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, στον καταναλωτή του ΤΟΕΒ 18 πόσα λεπτά είναι και ο Δήμος 10 λεπτά. Έτσι, και εκεί υπάρχει μία σύμβαση υπογεγραμμένη από τον Νομάρχη το 1995 που καθόριζε αυτή την τιμή. Εντάξει, ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά το κόστος και μέσα βάζει δηλαδή αυτή η τιμή. Όφιλε λοιπόν, αφού τα έχει σπραγμένα, έχει εξυπηρετηθεί με το νερό αυτό, εξυπηρετείται η κατάσταση, να τα έχει πληρώσει στον ΤΟΕΒ. Γιατί λέει να μην τα έχει πληρώσει. Αφού είναι σπραχθέντα, κανονικά έπρεπε να έχουν αποδοθεί, έτσι όπως λέτε, σε εσάς, όσον αφορά το χρέος αυτό. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να είναι τακτοποιημένες υποχρεώσεις του Δήμου, ειδικά σε ένα οργανισμό δικό του πάλι. Τις περιοχές μας είναι. Τους ίδιους πολίτες εξυπηρετεί. Μετά τη συμφωνία αυτή την οποία είχατε υπογράψει με τον Δήμο, ήρθε καθόλου σε επαφή μαζί σας έτσι ώστε να υπάρχει μια ρύθμιση άλλης μορφής στο τμηματικής αποπληρωμής του χρέους? Λοιπόν, αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2021. Εγώ καθόλου τη μετά που υπογράψαμε αυτή εδώ πέρα τη σύμβαση, πήγαινα πραγματικά και ρωτούσα και ενδιαφερόμουν, πήγαινα στο Δήμο, λέω παιδιά που φτάνε τα χρήματα, λέει σε καλό δρόμο είναι, λέω μα εδώ πέρα δεν γράφει πότε θα μας τα πληρώσετε, άρα πρέπει να προβώ σε διαταγή πληρωμής για να καθορίσουμε το χρονικό ορίζοντα και το πώς θα αποπληρωθούν. Λέω όχι, λέει, μην το κάνετε, αυτό εδώ είναι θέμα χρόνου, να μας τα δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό ξεκίνησε αυτή η δουλειά πέρυσι το Φλεβάρι-Μάρτι. Από το Φλεβάρι-Μάρτι όμως του 22 μέχρι
Τώρα δεν είδαμε φως. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, είναι υπόλογο το Δουσού, πρέπει να καταλάβει και ο Δήμος, όποιος μας ακούει, είναι υπόλογο το Δουσού απέναντι σε αυτή την οφειλή προς τα μέλη του, που επαναλαμβάνω τους βγάζει τα ρολόγια. Δεν είναι ούτε ηθικό ούτε τίμιο να κάνεις αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη να σου χρωστεί ο Δήμος. Μάλιστα. Τώρα με ποια διαδικασία, ποια φόρμουλα θα βρούνε να εισπραχθούν αυτά τα 260 χιλιάρικα, δεν το ξέρω. Αυτό τώρα πάμε. Τι σημαίνει κατάσχεση, κύριε Μελουνάκη, δηλαδή θα πάρετε, ας πούμε, τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Είναι μια κίνηση συμβολική? Όχι, δεν είναι συμβολική. Εγώ δεν το βλέπω συμβολικά. Ωραία. Τι σημαίνει κατάσχεση, τι θα πάρει? Εάν υπάρχει δυνατότητα να κατασχεθούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, αν υπάρχει, θα γίνουν από εκεί. Από εκεί και πέρα θα δουν οι δικηγόροι με ποιο τρόπο. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει σκέψη να μην δίνουμε νερό στους ανθρώπους, δηλαδή να κοπούν τα ρολόγια που ακούω. Όχι, αυτό δεν υπάρχει σαν σκέψη, ούτε σαν πρώτη, ούτε σαν δεύτερη. Αλλά ο Δήμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βρει να ασχοληθεί με το θέμα. Είναι πολλά τα χρήματα. Εντάξει, αφού θα τα πάρετε από το τραπεζικό λογαριασμό, φαντάζομαι θα υπάρχουν, σύμφωνα και με τα λεγόμενα της Αντιδημάρχου, ότι υπάρχουν χρήματα, έχουν έτσι πλεόνασμα. Το είπε, προχθές το είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο ράδιο, ότι ανέβηκε πάλι με τον Δήμαρχο στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να δούνε θα βγάλουν κονδύλι για αυτά τα χρήματα. Μα ή θα τα πληρώσει από τα ίδια κεφάλαιά τους. Γιατί αφού τα έτσι έχει πληρώσει, το είπε, ίδια έχει το είπε. Αποδεχτεί το χρέος. Το έχει πληρώσει ο καταναλωτής 10 φορές πάνω. Έτσι έχει βγάλει και κέρδος. Γιατί δεν το έχει πληρώσει τόσο καιρό? Πες το τώρα εμένα. Οπότε, και συγκεκριμένα εδώ σε εμάς έχει πει ότι δεν χρωστάει ο Δήμος πουθενά. Πουθενά. Εδώ πέρα το δικόγραφο το έχω μπροστά μου. Ναι, όχι. Όχι, δεν το αμφισβητούμε. Δεν αμφισβητούμε. Μα και δεν το αμφισβητούν. Δηλαδή, από τη μια λέει δεν αμφισβητώ το χρέος, από τη μια δεν αμφισβητώ το χρέος, από την άλλη, ας το να δούμε, γιατί αυτά τα χρέη είναι δεκαετίας από ό,τι καταλαβαίνετε. Και πάλι θα ξαναπώ ότι τα τελευταία χρόνια, μετά το 18-19, ο Δήμος είναι σωστός στις υποχρεώσεις απέναντι τουλάχιστον σε εμάς τον ΤΟΕΒ. Μάλιστα. Εμείς πάντως γνωρίζαμε, ή τουλάχιστον αυτό έχει λεχθεί επανειλημμένο, ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία. Εξάλλου και οι γεωτρήσεις έχουν παραχωρηθεί. Υπήρχε και ένα χρέος παλιό, το οποίο δεν ξέρω αν έχει εξοφληθεί. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει καλή συνεργασία. Τώρα, γιατί αυτή η άρνηση πληρωμής του χρέους από τη στιγμή που έχει αποφανθεί και το δικαστήριο, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, και ούτε εκλαμβάνω εγώ σαν δικαιολογία, ξέρετε, αυτό που είπε η Χατζημαργαρίτη, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε γιατί δεν μας αφήνουν, γιατί έχουμε υπερβεί τις ποσότητες. Να κάνουν τροποποίηση των συμβάσεων, να πήγαινε εκεί που τους δίνουν τα χρήματα, να τους εξηγήσουν, να κάνουν άλλες συμβάσεις σε άλλες χρονιές. Μάλιστα. Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και την αντίδραση του Δήμου μετά από αυτό. Αναμένουμε να δούμε και αν θα βρείτε χρήματα μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Σημαντικό και αυτό, έτσι. Και ποια μορφή θα έχει η κατάσταση αυτή? Είναι νομικές κινήσεις πλέον τώρα, τις οποίες δεν γνωρίζω. Ναι, εντάξει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως το λέτε. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ο οργανισμός εναντίον άλλου οργανισμού. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός έτσι, και να τακτοποιούνται όλα αυτά τα ζητήματα, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Έτσι, πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ξέρω κάτι άλλο αν θέλετε να συμπληρώσετε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αυτά με τον διευθυντή του...